Για να ακούσουμε λοιπόν τι συνέβη στις 25 Αυγούστου, ξημερώματα, στις 5 και 4 το πρωί, στην πρωτεύουσα Ιερουσαλήμ, εκείνη την ώρα που εμείς οι χριστιανοί Ορθόδοξοι πανηγυρίζαμε την κάθοδο της εικόνας της κοιμήσεως της Θεοτόκου από το μετόχι της Γεθσημανή, απέναντι από τον Άγιο Αναστάσιος, στο τάφο της Παναγίας μας στη Γεθσημανή. Εκείνη την ώρα λοιπόν ακουγόταν αυτό. Οι καμπάνες αυτές που ακούμε είναι οι καμπάνες του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως και χτυπάνε με τέτοια ένταση και τέτοιο ρυθμό για 45 ολόκληρα λεπτά. 45 λεπτά στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, σε μια πόλη, την Ιερουσαλήμ, όπου η πλειονότητα των κατοίκων δεν είναι χριστιανοί, είναι μουσουλμάνοι και Εβραίοι. Αντιδρούν καθόλου σε αυτό εσύ που το έχεις ζήσει? Κανένας. Δεν τους ενοχλεί. 5 η ώρα τα ξημερώματα, 45 λεπτά να χτυπάει καμπάνα. Εδώ να χτύπαγε 10 η ώρα το μεσημέρι, 5 λεπτά καμπάνα, 10 η ώρα το πρωί, θα επαναστατούσαν όλοι. Γιατί να χτυπάει 5 λεπτά? Και εκεί χτυπάει και αντιλαλεί ολόκληρη η Ιερουσαλήμ. Το να βγεις έξω από τα τείχη της πόλης και να φτάσεις στη Γεθσημανή είναι μια αρκετά μεγάλη απόσταση. Φτάνοντας λοιπόν στη Γεθσημανή, ακούς αυτές τις καμπάνες να αντιχούν ως εκεί, δηλαδή σε όλη την πόλη. Γιατί είναι η ώρα τέτοια και οι καμπάνες μεγάλες που συνεχώς ηχούν και κανένας δεν διαμαρτύρεται. Εκεί βέβαια δεν υπάρχουν ηθολοκουλτουριάριδες, αριστερούλιδες, προοδευτικούλιδες και όπως αλλιώς να τους πούμε, και αν θίγονται, καλά να πάθουν και να θίγονται, πρόβλημά τους. Αυτοί έχουν το πρόβλημα, δεν το έχουμε εμείς, δεν θα μας το μεταφέρουν εμάς επειδή αυτοί δεν θέλουν, δεν θέλουν να φύγουν. Δεν τους κρατάει κανείς με το ζόρι. Αν εμένα δεν μ' αρέσει η Ελλάδα και τη συχαίνομαι, ποιος ο λόγος να μείνω εδώ και να κατηγορώ, να κατηγορώ, να κατηγορώ και να θέλω να κάνω την Ελλάδα Γερμανία, Γαλλία, Ουγκάντα, Σουαζιλάνδ, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μ' αρέσει, φεύγω. Είναι ξεκάθαρο. Είναι και αντρίκιο, είναι και πολύ πολύ γνήσιο ανθρώπινο να το κάνει κάποιος. Γιατί έχουμε μπλέξει με όλους τους κάλπικους, γι' αυτό λέω γνήσιο. Οι καμπάνες λοιπόν τις ακούμε. Έτσι χτυπούσαν φέτος και έτσι χτυπούν κάθε χρόνο και έτσι χτυπούν στις μεγάλες γιορτές. Έτσι ηχούν, αλλά για λιγότερα λεπτά τις Κυριακές. Λιγότερα λεπτά, γύρω στα 10-15 λεπτά τις Κυριακές. Δεν είναι και λίγο, εδώ χτυπούν πολύ λίγο. 30 δευτερόλεπτα, το έχω χρονομετρήσει. Γιατί τις έχουν βάλει ηλεκτρονικά, γιατί θίγονται οι γείτονες. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Μη φυγούν οι γείτονες, μη φυγούν οι μειονότητες. Σε μια, σε ένα τόπο, στον ξένο, που υπάρχουν Εβραίοι, Μουσουλμάνοι. Κάθε λογής χριστιανοί, άθεοι προφανώς θα υπάρχουν και εκεί, τουρίστες, επισκέπτες, κανείς δεν διαμαρτύρεται γιατί χτυπάει η καμπάνα, όπως και κανείς δεν διαμαρτύρεται όταν 5 φορές την ημέρα ακούγεται από τα τζαμιά η επίκληση για προσευχή για τους μουσουλμάνους. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Και να σου πω, έστω και αν δεν έχεις πίστη, είναι πολύ όμορφο το άκουσμα της καμπάνας. Από μόνο του, χωρίς να σκέφτεσαι, ας πούμε, ότι θα πας στην εκκλησία, έτσι, κάποιος... Είδες λοιπόν γιατί στην Ελλάδα θίγονται. Τι ανώδυνο. Γιατί είναι. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτόν τον τόπο. Εδώ είναι το βασικό μας πρόβλημα. Έστω και παραδοσιακά στο πάρουν, εγώ να σου πω. Μα μόνο... δεν πιστεύουν στην παράδοση, δεν είδες, δεν θέλουν να μας πείσουν ότι ούτε λαός είμαστε. Δεν ούτε παράδοση έχουμε, ούτε τίποτα. Παράδοση, ούτε για... εθνική παράδοση. Εθνική, αλλά. Τι μας λέγανε. Ναι, το... Δεν είμαστε έθνος, δεν είμαστε λαός, δεν είμαστε το ένα, είμαστε δεν ξέρω κι εγώ τι. Ποιοι το ανακαλύψαν οι τωρινοί. Στη δεκαετία του 90 και του 2000. Το ανακαλύψαν τώρα. Όλοι αυτοί. Και καθόμαστε εμείς να στεκόμαστε προσοχή σε αυτούς. Μα ούτε σε προσοχή πρέπει να στεκόμαστε σε αυτούς, ούτε τίποτα. Δεν θα τους χαστουκίσω, δεν θα τους πολεμήσω, αλλά θα κλείσω και το στόμα μου. Πόσο πια θα κλείνουμε το στόμα? Σε όλα? Γιατί? Αυτές λοιπόν είναι οι καμπάνες του Ναού της Αναστάσεως. Με λίγες ευχές από έτσι, δίπλα. Για... όπως ηχογραφήθηκαν στις 25 Αυγούστου του 2012, την ώρα που κατέβαινε η εικόνα της Παναγίας μας από το μετόχι της Γεθσημανή για να φτάσει στον τάφο της, εκεί όπου τις επόμενες μέρες θα ψάλλονταν τα εγκόμια της Θεοτόκου και βέβαια θα γινόντουσαν οι εορτασμοί της κοιμήσεως της Θεοτόκου εκεί. Αυτό μια απάντηση μικρή
γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις άμα θέλουμε να δίνουμε απαντήσεις, σε όλους αυτούς που θίγονται και με το χτύπημα μόνο της καμπάνας. Φαντάζομαι και φοβάμαι ότι τους ενοχλεί, γιατί ξυπνάει την πραγματική τους συνείδηση, αυτή που έχουν βαθιά κοιμήσει μέσα τους.